Χωρί περαιτέρω σχόλια, να καλέσω τον Αζίνο Νατζάρα, λέκτορα στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, που θα μιλήσει με θέμα το σύνδρομο τη Λοζάνη στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε και από μένα, ακόμα μια φορά. Λοιπόν, θα σα πω τα ίδια πράγματα που σα είπε ο Νίκο. Με άλλα λόγια, λιγότερο περιεκτικά και λιγότερο γλαφυρά. Προσπαθώντα να τα μεταφέρω και στην εξωτερική πολιτική. Πάντω, όμω, ε, αυτά τα όσα έχει πει ε, προηγουμένω με βοηθούν πάρα πολύ στο να εισέλθω σε κάποιε σκέψει. Κυρίω για το πώ αυτέ οι εσωτερικέ ιστορικέ διεργασίε έρχονται να εκφραστούν την περίοδο του ΑΚΕΠΕ στην εξωτερική πολιτική και ελπίζω σε αυτά τα λίγα λεπτά να καταφέρω να δώσω τουλάχιστον μια ιδέα για αυτήν την κατάσταση. Κάθε μετααυτοκρατορικό κράτο έχει τους δικούς του μύθους και τα δικά του νοσταλγικά αφηγήματα για το παρελθόν. Στην περίπτωση της Τουρκίας σχετίζονται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η σημερινή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας συνδέεται όμως και με ιστορικές, βαθιά ιδεολογικές και κοινωνικοπολιτικές διεργασίες και ρήξει. Το κόμμα δικαιοσύνη και ανάπτυξη, που είναι σήμερα στην εξουσία και βρίσκεται και από το 2002, είναι φορέα αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σύνδρομο τη Λοζάνη. Το σύνδρομο της Λοζάνης τι είναι. Ουσιαστικά είναι έναν, κατά την άποψή μου και όπως έχω προσπαθήσει να το στοιχειοθετήσω, έναν ιδεολογικό, ταυτωτικό και ψυχολογικό πλαίσιο που έχει τις ρίζες του στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ακριβώς λόγω των συνθήκων της περίοδου, και επιβίωσε μέχρι σήμερα, κυρίως μέσα από τα ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα του τουρκικού-ισλαμικού κινήματος. Ε, Κομμάτι αυτού του κινήματο είναι φυσικά και το ΑΚΠ, όπω αυτό δημιουργήθηκε με διεργασίε που ξεκίνησαν στα τέλη τη δεκαετία του 1990, αρχέ τη δεκαετία του 2000. Πώ φτάσαμε όμω μέχρι εδώ, τα γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα, δηλαδή ο αλφα Παγκόσμιο Πόλεμο, η τάξη τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων στο διαμελισμό τη μέσα από τη συνθήκη των Σευρών του 1920, συνέβαλαν καθώ φαίνεται σημαντικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής κουλτούρας και της εθνικής ψυχοσύνθεσης του τουρκικού κράτους μετά το 1923. Αυτά είναι κάποια βασικά ορόσημα, δεν είναι τα μόνα φυσικά, αλλά είναι κάποια βασικά ορόσημα για την περίοδο την οποία συζητούμε και κατά την περίοδο στην οποία διαμορφώθηκαν αυτές οι ιδέες, οι αντιλήψεις και τα λεγόμενα σύνδρομα. Να σημειώσω εδώ ότι στρατηγική κουλτούρα, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε λίγο κάποιου όρου. Σύμφωνα τουλάχιστον με έναν ορισμό, είναι οι συλλογικέ πεπιθήσει για τη στρατηγική και την ασφάλεια που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, είτε παρακινώντα σε συγκεκριμένε πολιτικέ, είτε περιορίζοντα, αποτρέποντα κάποιε άλλε. Είναι δηλαδή ένα σύστημα, πιστεύω, το οποίο διέπει ε, κάθετα και τι πολιτικέ ελίτ, του λήπτε αποφάσεων, αλλά και, το, και ένα μεγάλο τουλάχιστον μέρο ε, της, της κοινωνία. Σε κάθε, σε κάθε περίοδο. Γι' αυτό φυσικά αλλάζει, διαμορφώνεται, αναπαράγεται ανάλογα με τις συνθήκες της ιστορίας. Μετά την εγκαθίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας και μέσω της χιμαλικής παραδοσής, το σύνδρομο των Σευρών, που προκύπτει από το σοκ του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από την Ομώνυμη Συνθήκη του 1920, δηλαδή αν δείτε εδώ... Δεν θα μπω στη διαδικασία να το εξηγήσω, αλλά ουσιαστικά αρκεί να πω ότι το 1900, η συνθήκη των Σευρών του 1920 διαμέλιζε σε τεράστιο βαθμό την, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την άφηνε ω ένα δείγμα κράτου στην Ανατολία. Κάτι το οποίο δημιούργησε ένα βαθύ τραύμα, ένα μεγάλο σοκ και στι πολιτικέ ελίτ φυσικά, αλλά και στην τουρκική κοινωνία. Ένα σοκ το οποίο Κατέστην στην πορεία σύνδρομων και ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτήριζε και επηρέαζε και την πολιτική κουλτούρα τη Τουρκία αλλά σαφώ και τι προσεγγίσει τη τουρκική εξωτερική πολιτική για πάρα πολλέ δεκαετίε. Με τη σειρά του, λοιπόν, αυτέ οι συλλογικέ παραδοχέ και πεπιθήσει που δημιουργήθηκαν και περιλαμβάνονταν στο σύνδρομο των Σευρών είχαν καταστεί παράγοντε που περιόριζαν την κρατική συμπεριφορά καθιστώντα την Τουρκία μια δύναμη που μπορούμε να πούμε ότι κατά κανόναν και για πολλέ δεκαετίε ήταν υπέρ του status quo, δηλαδή τη γεωπολιτική υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων, ε, ενάντια στι περιπέτειε των εξωτερικών και επιφυλακτική απέναντι στι μεγάλε δυνάμει. Μέσα σε αυτόν το πλαίσιο, η συνθήκη τη Λοζάνη έπρεπε να εορταστεί, αλλά η πικρή ανάμνηση τη συνθήκη των Σευρών Έπρεπε να προκαλεί ανησυχία και η επανάληψή τη, αυτού του σοκ, δηλαδή αυτού του τραύματο, έπρεπε να αποτραπεί πάση θυσία. Υπό αυτήν την έννοια, οι πραγματικότητε τη εποχή, δηλαδή η δυσμενή σχετική θέση ισχύω τη Οθωμανική Αυτοκρατορία έναντι άλλων κρατών και τα αποτελέσματα του πολέμου, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τι προσλήψει τη ηγεσία, τη στρατηγική κουλτούρα ευρύτερα και τελικά την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και παρόλο που αυτή ήταν η, η, η κυρίαρχη κατάσταση τότε, η οποία επεκράτησε και τα επόμενα χρόνια, τη ίδια περίοδο έχουμε τη διαμόρφωση του ενό παράλληλου, μια παράλληλη παράλληλης κατάσταση σε έναν διαφορετικό τμήμα τη κοινωνία. Τα είπε προηγουμένω και ο Νίκο. που θέτουν τα, τα θεμέλια του συνδρόμου τη Λοζάνη και όχι των Σευρών. Η συνθήκη τη Λοζάνη λοιπόν απεικονίζεται ω μια μεγάλη νίκη στο κεμαλικό αφήγημα, στην κεμαλική ιστοριογραφία. Ακούσαμε και για το ιερό δισκοπότηρο. Έναντι τη επαπειλούμενη τραγωδία τη συνθήκη των Σευρών. Άρα, πάντοτε σε σχέση με τη συνθήκη των Σευρών που επέφερε αυτόν τον τεράστιο πλήγμα, η συνθήκη τη Λοζάνη ήταν ένα τεράστιο θρίαμβο που έπρεπε να εορτάζεται. Ωστόσο, αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από έναν άλλον τμήμα τη τουρκική πολιτική και κοινωνία. Ενώ η κατάρρευση τη Οθωμανική από το 1918 και μετά όλα τα πολιτικά ρεύματα, η περίοδο 1919-1923 αποδείχτηκε ιδιαίτερα απογοητευτική για του συντηρητικού ε, υποστηριχτέ τη προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακόμα και κάποιου παντουρκιστέ, που αισθάνθηκαν προδομένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο Κεμάλ και οι Σύμμαχοί του χειρίστηκαν την έκβαση του πολέμου τη Ανεξαρτησία ε, και τι διαπραγματεύσει τη Λοζάνη. Ο πόλεμο τη Ανεξαρτησία διεξάγεται από το 1919 μέχρι το 1922, ήταν ο πόλεμο του, που, του, του τον, ας πούμε, μπορούμε να πούμε των νεοτούρκων, του, του εθνικιστικού κινήματο, ε, οι οποίοι στράφηκαν ενάντια στι υπεριαλιστικέ και κατοχικέ δυνάμει τη ε, εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και ο πόλεμο μεταξύ Τουρκία και ε, Ελλάδα. Απογοητεύτηκαν λοιπόν αυτοί επίση από την κατάργηση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου, ε, του θεσμού δηλαδή του Σουλτάνου που αντικατόπτριζε την, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και του Χαλιφάτου που είχε προφανώ θρησκευτικέ και με κάποιον τρόπο οικουμενικέ διαστάσει, καθώ και από την απώλεια εδαφών που θεωρούσαν ότι δικαιωματικά ανήκαν στην νεοσύστατη δημοκρατία κληρονόμων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά την άποψή του, η Τουρκία θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πρώην Οθωμανικά εδάφη σε εκείνε τι συνθήκε, τουλάχιστον σύμφωνα με το Εθνικό Συμβόλιο το λεγόμενο Μισάκι Μιλή, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων εδάφια από τη βόρεια Συρία και το βόρειο Ιράκ. Όπω αυτόν υιοθετήθηκε το 1920 από το τελευταίο Ορθομανικό Κοινοβούλιο, θέτοντα οριστικά του στόχου του πολυσυλλεκτικού εθνικού κινήματο απελευθέρωση. Αυτό ήταν, αν θέλετε, αυτέ είναι κάποιε απόψει, δεν είναι ακριβώ οι χάρτε του Εθνικού Συμβολέου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, σε, μέσα από μια διαδικασία συναντήσεων, συνεδρίων που ξεκίνησε το 19 και ολοκληρώθηκε το 1920 το εθνικιστικό κίνημα ορίζει ε, τον, τις, τις εδαφικέ διεκδικήσεις της τις μίνιμουμ εδαφικές ε, διεκδικήσεις της που ήθελε να προβάλλει μέσα, σε, μέσα από τον πόλεμο και μέσα εν τέλει από την διαπραγματευτική ε, διαδικασία. Εν τούτης, το αυτοκρατορικό όραμα είχε εγκαταληφθεί προπολού από την ηγεσία της Τουρκίας και ω εκ τούτου οι συστημικέ γεωπολιτικέ συνθήκε που εκείνη την εποχή είχαν διαμορφώσει τι αποφάσει του Κεμάλ, σε συνδυασμό με τη στάση και τι επιδιώξει του ιδίου, έδωσαν αφορμή για τη δημιουργία ενό άλλου πολιτικο-ιδεολογικού ρεύματο που είχαν υποστηριχτέ τόσο σε επίπεδο ελίτ, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το ρεύμα αυτό, το οποίο ουσιαστικά ανάλυσε κατά κόρον ο Νίκο προηγουμένω, ήταν αντιδραστικό, αντίθετο προ το κεμάλικό μοντέλο εξυγχρονισμού και έφερε στο εσωτερικό του τάση ρεβαντισμού, εκδικητικότητα. Γι' αυτόν το ρεύμα, αν και καλύτερη από την προηγούμενη συνθήκη, αυτήν των Σευρών, η συνθήκη τη Λοζάνη ήταν ένα ιστορικό, επώδυνο και άδικο συμβιβασμό σε βαθμό που συγκεκριμένοι κύκλοι να τη χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα ω τι νέε Σεύρε. Δηλαδή, εξισώνεται η συνθήκη τη Λοζάνη για το Ισλαμικό κίνημα με το σοκ, το τραύμα τη συνθήκη των Σευρών. Άρα έχουμε ένα νέο είδου τραύμα, το οποίο όμω παραπέμπει σε έναν άλλον βαθύτερο τραύμα προηγούμενο. Το 2016, για παράδειγμα, ο Ερτοάν δηλώνει εδώ και χρόνια αυτοί, αναφερόμενο του ιδρυτέ τη Δημοκρατία του Ρεπουμπλικανικού Κράτου και η διάδοχοί του, προσπαθούν να παρουσιάσουν τη Λοζάνι λέει, ω νίκη για εμά, συγκρίνοντα τη με τη συνθήκη των Σευρών. Και πρόσθεσε, δεν μπορούμε να χαράξουμε σύνορα στην καρδιά μα Ούτε το επιτρέπουμε. Αυτές λοιπόν οι δύο συνθήκες, οι καταστάσεις, μας, οδηγούν, ε, μα, μας, μας ε, 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 ρίχνουν φως μαλλών στη διαμόρφωση δύο στρατηγικών κουλτούρων, τις οποίες μπορούμε να ταυτίσουμε με τα δύο σύνδρομα. Αφενό, έχουμε την στρατηγική κουλτούρα, τη ρεπουμπλικανική στρατηγική κουλτούρα, η οποία επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από το σύνδρομο των Σευρών. Μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι φοβική, είναι σωστρεφή, είναι απομονωτική, είναι πάρα πολύ προσεκτική, φοβάται τι ραδιουργίε των μεγάλων δυνάμεων. Ε, και αφετέρου, έχουμε την αυτοκρατορική στρατηγική κουλτούρα, η οποία επηρεάζεται από αυτήν την Οθωμανική νοσταλγία, από το, από το Ισλαμικό πλαίσιο ε, και Η οποία σε αντίθεση με την Ρεπουμπλικανική και το σύνδρομο των Σευρών, που είναι υπέρ τη διατήρηση του γεωπολιτικού status quo, η αυτοκρατορική στρατηγική κουλτούρα επιθυμεί να αναθεωρήσει το status quo, ακριβώ διότι αυτό το status quo που δημιουργήθηκε το 1923 με τη συνθήκη τη Λοζάνη είναι όχι μόνο ανεπιθύμητο, είναι και προδοτικό, πάει και ενάντια σε αυτά που δικαιωματικά εκγενετή, αν θέλετε, κάποιε αναφορέ λένε, εκγενετή η Τουρκία ε, θα έπρεπε να, να έχει. Συνολικά, αν και το σύνδρομο τη Λοζάνη ενσωματώνει λοιπόν τι φοβίε του συνδρόμου των Σευρών, διότι το σύνδρομο τη Λοζάνη δεν είναι μόνο αυτή η εξωστρέφεια, αυτό ο αναθεωρητισμό, περιλαμβάνει μέσα σε αυτόν και τι ανησυχίε, τις φοβίες, τις ανασφάλειε του συνδρόμου των Σευρών. Αποτελεί ένα ξεχωριστό όμω και πολύ διαφορετικό παράδειγμα. Οι ηγετικέ αντιλήψει και η στρατηγική κουλτούρα που επηρεάζονται από το σύνδρομο τη Λοζάνη ή την αυτοκρατορική στρατηγική κουλτούρα θέλουν μια Τουρκία πιο εξωστρεφή, πιο αναθεωρητική, που θα επαναδιεκδικήσει το μεγαλείο και την επιρροή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε διεθνέ επίπεδο και θα επαναφέρει μια συντηρητική τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό. Εξού και οι συχνέ αναφορέ του Ερτογάν και τη κυβέρνησή του στην ανάγκη για να η επικαιροποίηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. Το δόγμα τη γαλάζια, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, είναι η θαλάσσια ναυτική προέκταση ή έκφανση αυτή τη γεωπολιτική πρόσληψη, αυτή τη παράδοση. Από αυτή την άποψη, η τουρκική εξωτερική πολιτική του σήμερα είναι προϊόν μια ιστορικά εκδικητική αλλά και αντεπαναστατική προσέγγιση από μέρου του ΑΚΕΜΠΕ και του Ερτογάν. Και επειδή ακριβώ το ιδεολογικό στίγμα αυτή τη πολιτική εδράζεται σε μύθου και. Μεταφυσικά θα μπορούσε να μπει κανεί αφηγήματα, η τουρκική στρατηγική καθίσταται όμοιρο των εσωτερικών πολιτικών ιδεολογικών δυναμικών, φλερτάροντα πολύ συχνά με τον ανορθολογισμό, χωρί να σημαίνει ότι, τα, ότι ταυτίζεται με αυτόν. Αυτέ οι τάσει τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την πόλωση των εσωτερικών τη χώρα, αλλά και τι ανακατατάξει ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να, να τύχουν σωστή ερμηνεία και να αντιμετωπιστούν σωστά οι προκλήσει. Πόσο χρόνο έχω. Νομίζω ότι τρύ... δύο. δύο λεπτά. μάλιστα. Θα πω πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, λοιπόν. Έχω αρκετά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Θα πω πάρα πολύ σύντομα ότι στην, περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον πέντε περιπτωσιολογίε όπου αυτόν τον σύνδρομο ε, 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 εκφράζεται στην πράξη. Και αυτέ οι περιπτωσιολογίε είναι σαφώ αυτέ που είναι κοντά μα τη Ελλάδα και τη Κύπρου, αλλά και κάποιε άλλε όπω είναι τη Λιβύη, τη Συρία και του Ιράκ. Θα, μω, θα πω μόνο ότι βλέποντα τους χώρους τους οποίους η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατιωτική παρουσία ας πάρουμε ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή που ενδεχομένω να μην είναι τόσο οικία όσο η Κύπρος και η Ελλάδα θα δείτε ότι έχει αναπτύξει στρατεύματα και έχει ελέγχει περιοχές στη Βόρεια Συρία για παράδειγμα και έχει παρουσία και στο Βόρειο Ιράκ. Αυτές οι περιοχές στις οποίες έχει αναπτύξει παρουσία η Τουρκία είναι ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό ταυτόσιμε με τις περιοχές που έπρεπε, από τις οποίες έπρεπε να υποχωρήσει η Τουρκία κατά τις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης ή αργότερα κατά τη διευθέτηση των συνόρων με το Ιράκ το 1926, ε, 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 εκείνη την περίοδο. Οπότε βλέπουμε ότι ε, πέρα από τα ζητήματα της ασφάλειας Πέρα από τα ζητήματα τη άμυνα, τα οποία η Τουρκία θέλει να διαχειριστεί σε αυτέ τι περιοχέ και έχουν να κάνουν κυρίω με το κουρδικό στοιχείο, υπάρχει και μια πτυχή εδαφικού αναθεωρητισμού, εδαφική επεκτατικότητα, στη βάση αυτών των οποίων η φυστάμενη κυβέρνηση θεωρεί ότι δικαιωματικά τη ανήκουν. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι στα μέρη τα οποία θεωρεί αυτό το Ισλαμικό κίνημα ότι θα έπρεπε να περιληφθούν στον χάρτη της Λοζάνης και δεν συμπεριληφθήκαν, επιστρέφει τώρα με κάποιον άλλον τρόπο να τα ελέγξει για να αποκτήσει επιρροή πάνω τους, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν με τους φυσικούς πόρους, ε, αλλά και διότι θεωρεί ότι αυτά τα εδάφη θα ολοκληρώσουν, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, το όραμα τους, μάλλον τους στόχους εκείνους που ετέθηκαν τότε το 1920. Πέρα όμως από αυτόν, η Τουρκία έχει βλέψεις και για τον λεγόμενο μεταοθωμανικό χώρο, αλλά και πέρα από αυτόν. Δηλαδή βλέψεις για να αποκτήσει επιρροή, να αναθεωρήσει με κάποιον τρόπο το γεωπολιτικό status quo, με διάφορου τρόπου που δεν είναι ενδεχομένω τη παρούση, σε όλη την Βόρεια Αφρική, στην Αραβική Χερσόνησο, στην Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια και να αποκτήσει μέσα από αυτή την παρουσία επιρροή και ε, ε, ισχύ σε έναν επίπεδο που, είναι, που, ξεπερνά κατά πολύ την περιφέρεια και φτάνει μέχρι όπω ακούσαμε πριν και το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα με άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.